Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Εάν η πολιτική του Δημοκρατικού Συναγερμού ή η πολιτική η οποία θα ακολουθεί το με την αποχώρησή μου θα ήταν ταυτόσιμη με τη δική μου, ναι, θα παρέδιδα την έδρα. Εάν η πολιτική του Δημοκρατικού Συναγερμού ή η πολιτική η οποία θα ακολουθεί το με την αποχώρησή μου θα ήταν ταυτόσιμη με τη δική μου, ναι, θα παρέδιδα την έδρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. 20 Νοεμβρίου απόψε και για άλλη μια βραδιά μαζί σας ο πολυσχηδής Ιερώνυμος Γκούφης και ο άνθρωπος που άσπρισε μέσα σε ένα βράδυ Μιλτιάδης Ράπτης με τις πραγματικές ειδήσεις του μοναδικού Πατάτα TV. Δήλωση του Χάρη, όχι Πότερ Γεωργιάδη για τα προβλήματα της οικονομίας. Δεν έχω μαγικό ραβδί. Καλά, το νέο οικονομικό θαύμα που βιώνουμε, η Κύπρος που βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση. Δεν έχεις ακούσει, Ιερώνυμε, τα δάνειά μας ξαφνικά τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς. Η ανάπτυξη είναι πιο ψηλή από την αναμενόμενη. Ακούω και νομίζω ότι έχουν αρχίσει να παίζουν σε επανάληψη όλα τα δελτία ειδήσεων, όλα τα κανάλια από το 2005. Μόνον η Κενεβέζου λείπει. Καλά. Τι όφελος όμως θα υπήρχε για το Χάρη, όχι τον Πότερ, τον Γεωργιάδη πάντα. Δεν έχεις ακούσει ότι δεν ενδιαφέρεται να κατέβει στις βουλευτικές. Το έχει πει. Κοίτα, ο χρόνος θα δείξει. Μια χαρά είναι το Υπουργείο. Στις δημοτικές όμως. Γιατί στις δημοτικές? Διότι ψηφίζουν και οι κοινοτικοί στις δημοτικές. Δεν σε ακολουθώ. Μόνο τις ψήφους που το γραφείο της Μέρκελ και τα υπόλοιπα της καγκελαρίας να πιάσει, βγαίνει σε όποιο δήμο της Κύπρου θέλει. Ναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε να σας κάνουμε να ανησυχήσετε, κύριε Γιορκάτζη μου. Ακόμα. Έλια πίσω, γιατί... Σταύρο. Το δεξιά να πάρω, για να μην έχουμε... Όχι, όχι, όχι. Και όσες πατάτες. Α? Μάλιστα, κύριε, άνοιξα το μικρόφωνο μου. Δουλεύκει. Δουλεύκει. Ένα. Παρακαλώ, στα δεξιά είπαμε τα αγαπητέ Μπερεμπίδη, το λέμε και καμιά έτσι για τις ανάγκες του ρόλου, όπως πολύ καλά γνωρίζονται, έχονται εκλογές. Λοιπόν, τα ακούω. Κύριε Νεοφύτου, αυτή τη στιγμή όμως το πλάνο μας βρίσκεται στα αριστερά σας. Πούλο με διέξοδο σε αυτήν τούτο το κόμμα. Είπαμε στα δεξιά, αγαπητέ μου, με που κλώθω σε μια μπωτή σε μια μπωτά. Προσοχή. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, η Θεοχάρους και με φουστανέλλον να κατεβώ κάτι θα έβρι να μου πει. Κύριε Νεοφύτου, αφού δεν αναφέρετε κιόλας, με την κυρία Θεοχάρους έχετε μιλήσει τελευταία. Βεβαίως. Πότε? Πριν 3 ή 4 μέρες. Μήνες. Παρακαλώ, ας λείπουν οι ειρωνίες. Αλλά μου είπαν ότι ίσως έρθει σήμερα. Να μας οι τρομοκράτες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μόλις αδείχθη. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως θα διαμεσολαβήσει για τα κόκκινα δάνεια. Έχετε κάποια ενημέρωση για το πώς τα εννοεί? Με συγχωρείτε, να σας πω. Όπως λέει και το όνομα του είναι κόκκινα. Αφιβάλλει κανείς ότι πρόκειται για πικρό κληροδότημα από την κυβέρνηση Αγέλ. Αλλά εμείς θα τα κάνουμε γαλάζια, ελληνικά, ευρωπαϊκά. Δηλαδή?
Τι δηλαδή! Θα μεσολαβήσετε στις τράπεζες? Σήμερα. Παρασκευή. Άρα είμαστε με το ζαλιοριπτό. Βεβαίως, βεβαίως, ας γνωρίζουν λοιπόν οι τράπεζες πως αυτή η παράταξη υπηρετεί τον πολίτη και μάλλον. Εντάξει, εντάξει κύριε Νεοφίδου, ειλικρινά δεν χρειάζεται να μας κουράζετε άλλο. Το έχουμε από τις προηγούμενες Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές, ευχαριστούμε. Μα εγώ νομίζω είναι Τρίτες, Πέμπτες και Σάββατα. Όχι, 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 το έχω εδώ. Τρίτες και Πέμπτες και Σάββατα είναι οι μέρες που για σας προέχει η ανόρθωση του τραπεζικού συστήματος κουτουλού. Να είστε καλά. Γεια σας, μας. Γεννήσει ο μπρος του δεν την φορά και περιμένει μας είναι ο Γάρους. Παναγία μου, Παναγία μου, δεν κακό και εξόριστο, τραπεζί. Ηγούμενο της Μονής του Αγίου Νεοφύτου, Πάφου, ήμουνα στην εκλογή σας και σήμερα εύχομαι για την δεκαετία την οποία συμπληρώσατε να σας χαρίζει ο Θεός δύναμη και κουράγιο. Σήμερα εισέρχομαι δυναμικά εις τον 10ο χρόνο. 9 συμπλήρωσα και γι' αυτό άλλαξα το πρόγραμμά μου και είπα ότι χρειάζομαι ακόμα 3 με 5 χρόνια να είμαι μέσα στην Εκκλησία. Θέλω να αποχωρήσω. 9 συμπλήρωσα και αυτό μη βιάζεσαι. Διότι δεν προτείνω δεδομένο. Δεν προτείνω έτσι εύκολα, εύκολα να φύγω. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Θα ζήσω χρόνια πολλά. Όσα θέλει ο Θεός. Και να είναι πολλά. Και καλά. Πολύ ωραίος ο φραπές που κέρασες, Λεωνάρδε. Την επόμενη φορά θα κεράσω ο Γαλιλαίος. Ερωτούν και οι υπόλοιποι συνοδικοί μακαριότατε. Δεν θα εκδώσουμε κάποια ανακοίνωση για τα γεγονότα εις Παρισίου? Βεβαίως και θα εκδώσουμε. Βεβαίως και θα εκδώσουμε. Μα είναι δυνατόν αυτοί οι Ισλαμιστές να πάνε και να τεινάξουν στον αέρα τόσα αθώα χρηματιστήρια? Μα καμία ανοχή στη διαφορετικότητα. Τόσος φανατισμός πια. Τότε οι Ισλαμιστές τουλάχιστον άμα διαφωνούν μαζί τους να μην τους πυρπολούν, να τους αφορίζουν. Λέμε τώρα. Το αντιπαρέρχομαι, Γαλιλαίε. Είναι και ένα άλλο θέμα, μακαριότατε, αυτό με τη θεολόγο που θέλει να κάνουν μπάνιο τα παιδιά με τα εσώρουχα. Άκουσον, άκουσον, για να μην τα βλέπουν οι αγγέλοι, λέγει. Εν τούτα που ακούω κι εγώ όταν ήμουν σχολείο, κι αντί να κάνω καριέρα, καταληξάδαμε με τις νυχτικές τις τετές μου. Είχαμε κι εμείς μιαν έτσι στο σχολείο, την κυρία Ανδρούτσος. Ανδρούτσου, Γαλιλέ, σίγουρα το γένος του ήρωα. Σιγά μεν ήταν που το γένος του ήρωα, ήταν που την Τριμίκλη μου. Homo erectus. Ανδρούτσος ήταν το παρατσούκλιν της. Φτάνει, Γαλιλαίε, πάλι τα ίδια. Μα έχει δίκιο ο Γαλιλαίος, Λεωνάρδε. Είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα σε παιδεία? Τόσες εφάνταστες φράσεις έχουμε βρει. Δια αιώνια βασανιστήρια, δια φωτιές της κολάσεως, δια θιάφια, δια διάφορα άλλα την άφρηκτα μαστίγια και τα σχετικά, δια να τρομοκρατήσουμε τα παιδεία και να διατηρήσουμε το cash flow στο παγκάρι. Ας τα αφήσουμε μπιλέ να κάνουν μπάνιο με την ησυχία τους. Ιδάλλως θα καταλήξουν όλοι οι υπαλλήλοι μου. Και πού θα οδηγηθούμε ως εκκλησία, αδελφέ? Ακριβώς. Κι εγώ του τα όλα άκουα. Και βρω την μια ώρα πιο γλυωρά την κόλαση στη ζωή μου. Αυτήν τη φορά δεν θα αντισταθώ. Και κόλαση έχει γίνει η ζωή μου. Κόλαση και φωτιά μες στην ψυχή μου. Κόλαση όλα μοιάζουν μακριά σου. Κράτησε στον παράδεισο κοντά σου. Τι μια μα παίζει νερό, την αλήτσι φτιάχνει. Το κάψε. Ο Μακαριότατος δήλωσε πως με προσήλωση. Ο Μακαριότατος δήλωσε πως με προσήλωση θα εξακολουθήσει να προσφέρει στην Εκκλησία και στου λα... Ο Μακαριότατος δήλωσε πως με προσήλωση. Γράψε. Okay. Μακαριότατος δήλωσε πως με... Ο Μακαριότατος δήλωσε πως με προσήλωση θα συνεχίσει να άσκει τα καθήκοντά του.
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο δημόσιο με τα πιστοποιητικά των γιατρών. Υπερβολικά άρρωστοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Καθαρίστριες έχουν πιστοποιητικό γιατρού ότι δεν μπορούν να σφουγγαρίσουν. Άλλες δεν μπορούν να σηκώνουν βάρος παραπάνω από 3 κιλά. Νοσοκόμοι και νοσοκόμες έχουν πιστοποιητικό ότι δεν μπορούν να οδηγήσουν παραπάνω από 5 χιλιόμετρα για να μην τους μεταθέσουν. Ο παραλογισμός στο απόγειό του. Δεν μηνίσκει πράμαν που να μην το επικαλεστούν και να μην γίνεται δεχτόν που τα ιατροσυμβούλια. Το μόνο που έμεινε είναι να κανονίζουν να πληρώνονται ενώ κάθονται σπίτι τους και να τους στέλνουμε και κάποιον να καθαρίζει. Κύριε Παμπορίδη μου, ευτυχώς που ένεσεις μαλλιά για να τα τραβάς. Το ενδιαφέρον μου. Έχουν αποφασίσει πώς θα το βαφτίσουν. Θα γίνει διαγωνισμός μάλλον μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης για το ποιο όνομα θα δοθεί στα πικρά και αυτά. Είναι θηλυκό αρσενικό, είναι θηλυκά, είναι... Ναι, είναι ζευγάρι, είναι ζευγάρι αν δεν κάνω λάθος. Σταύρο Σταύρη λέει ο παραγωγός, είναι καλή. Ναι, καλή πρόταση. Ο Σταυρός της Ψόγας. Σταύρος και Ψόγα. Σταύρη και Ψόγα, ξέρω εγώ κάπως έτσι. Αχ, λέμε τώρα, απλώς για να προσπάθησα να πω κάτι που να το συμβαίνει. Σαντζή, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Τέντι, ένα παυσίγουρο 10 ευρώ για να πας το καλό του Θεού. Έλα. Ο επόμενος. Τι συμβαίνει εδώ, τι έχει η κυρία. Πονεί την κεφαλή της, γιατρέ. Περάστε από εδώ να εξετάσουμε. Πονεί την κεφαλή της, μισό λεπτό, κυρία μου. Εξαιρετική φωνούλα, μπράβο σας. Ένα λεπτό να δω και πιο δεξιωτικά. Τη σκιούλα, μπράβο, ένα λεπτό. Κατά το όνομα του Θεού. Α, δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. 10 ευρώ ένα παυσίπονο για να πάει σπιριντής. Όπως πάτε έξω, ο επόμενος παρακαλώ. Ο επόμενος. Ελάτε, 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 κολυσιεργούμε. Τι συμβαίνει εδώ. Τι συμβαίνει. Η φωνή σας είναι χάλια. Α, για το όνομα του Θεού. Τρυπήσατε και την πλούζα σας, ένα λεπτό. Δεν βγαίνει. Ένα παυσίπονο 10 ευρώ για να πάει σπιριντού. Αδελφοί! Αδελφοί, τι τον έφεραν να με είδε στα γέματα. Έκαμε με χτυζόμα, δεν με σκέφτεται κανένας εμένα. Κανένας! Και τούτο δαμέ! Τι τον έφεραν να με το πρέπει να ξαπλώνει, τι έτσι. Είπε Παναγία μου, έπιασε το στήθος του και έπιασε χαμέ. Μάλιστα. Πονεί! Μίλα. Μίλα. Μίλα, ρε! Μίλα, ρε! Ένα εσύ τίποτε, πες τι πελώ. 10 ευρώ να πιει για να παυσίσει μόνο και πάει έσω του. Άντε. Τι άδελφοι μου, άντε. Έφερα να τα μεγάλο λίπασμα μου το πρωί. Σε παρακαλώ. Ήφραμε τα όλοι να με παίζουμε πελώ. Άντε. Μην ακούτε ψηφίρους ότι είμαι με τον Απόλλωνα. Κατάγομαι από τη Λεμεσό με στα παιδικά μου χρόνια. Ακούστε τώρα τι θα γίνει στη Λεμεσό. Αν ακούσουν ότι δεν είμαι με τον Απόλλωνα, ήμουν στα παιδικά μου χρόνια και φανατικός οπαδός. Έκανα κάποτε το λάθος να βρίσκομαι στο Αποέλ, το οποίο είχε πάρει το πρωτάθλημα και ευχήθηκα την Τετάρτη να πάρουν το κύπελλο. Αγνοώντας ότι την Τετάρτη ο ποδοσφαιρικός αγώνας ήταν με την ΑΕΛ. Και βεβαίως υπήρξε ολόκληρος σάλος τότε, σάλος εννοώ εντοσωματιακός αλλά και εντολεμεσανός, ότι ο Λεμεσανός και σκέφτη να δώσει το πρωτάθλημα ή το κύπελλο με συγχωρείτε ή στο Αποέλ. Έτσι καλύτερα να αποφεύγει κανένας θέα, είτε τα κολακευτικά είτε τα όποια σχόλια για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Άλλο, τα καμπάνε η Άνια Κασμίνα, είναι ο πρέσκο πρέσκο βραπούλ, ποραρά Ήπρο. Τα καμπάνε και η Σαϊπρουλίν, γιατί ομόνια, ομόνια, καρόμονε η Μπεμπέτε, κουρώσει λίγο, βάβα, όλη μέρα πέφτω, μήκα με γένια. Βάρεκτε πουρου πουρου, έτσι ρούβι με το βάρε, δεν είναι απλά πανίδι. Του το τσέρφω, να ρα τα ρα τα ρα τα ρα τα ρα τα ρα τα ρα. Επέρε η μάνα μου κομιντάρο, ούλο του το κλίκα του το, τεραφή μόνο, και ούτε ούτε ερώ, ούτε 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 Βουρα, γκολ, κάνε πέρα τίμα, ουρουρουρουλαούλα. Δούνε κανένα γάνα τέτοι μυθικό τη γουάνε, κανένα κουροσιλούρ, κανένα ομόνια, ομόνια, είναι με η Σίκαλε. Σίκαλε, την τελμό καπέτεριον, λεπκοδίαν, άρε γουάνε, έκανε μάνα μου τη μαντική πελατεία, ουρε να κάτσει να με απλώνει τζάμπα, πιει καφέ, ουλο, 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 ουλο,
Το αποτέλεσμα των δικών τους πολιτικών επιλογών. Σε αυτή τη διαδικασία ξεχνούν ότι το πλαίσιο και η προσπάθεια. Θυμίζουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την ετοιμιγωρία. Ετοιμιγωρία, δεν είναι αντιετοιμολογία. Λοιπόν, σαραβούλιο. Θυμίζουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την ετοιμιγωρία. Απαναγία. Πριν είπα το καλά, ούτε λέγουμε. Εμπλοκή. Τι? Εμπλοκή. Τέλεια. Εμπλοκή στη δίκη στο κακουργιοδικείο για τα 95 κιλά κοκαίνης τα οποία είχαν εντοπιστεί στο highway Λευκοσίας Λεμεσού. Το δικαστήριο λέει δεν μπορεί να συνεχίσει αν δεν τα δει. Ποια? Τα 95 κιλά. Και τα 95? Ούτε γραμμάριο παρακάτω. Και θέλει μάλιστα να του τα πάρουν τζαμέ, είπε ο δικαστής. Ναι, και τα 95. Καλά, και πού ξέρει πόσα κιλά θα του πάρουν. Θα φέρει τη ζυγαριά από τον μπάνιο του ο κύριος δικαστής να κάτσει να τα ζυγίσει. Τι να σου πω. Το βέβαιο είναι πως οι αστυνομικοί είπαν πως θα κάνουν, λέει, ειδική επιχείρηση για να τα πάρουν. Ναι, 95 κιλά κοκαίνη σε αίθουσα δικαστηρίου. Αλλιώς έπεσε υπόθεση. Οπότε, κυρίες και κύριοι, όσοι από εσάς κάνετε έτσι βρωμοδουλειές, ξέρετε, Τι να ξέρω. Την επόμενη φορά από τόνο και πάνω. Πάντως εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του δικαστή που θέλει να του παίρνουν τα τεκμήρια τζαμέ. Όταν είναι να πιάσουν κανένα στο αεροδρόμιο που τα φέρνει πάνω του, ξέρεις όπως γίνεται συνήθως. Τι γίνεται συνήθως? Ξέρεις που τα χώνουν. Μια φούντοση, μια φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά. Νάνι, λες και μαγιά μου έχεις κάνει. Φράγκο Συριγιάννη, νάνι. Ρε μου, γιατί δεν σηκώνετε τα τηλέφωνα? Διότι επελάνα με δεσποινής Ελλάδα. Να σε παρακαλέσω να με μου ξαναδώσεις τηλεφώνημα. Έβρε μια δικαιολογία, πέτους ότι λείπω, ότι τσιμούμε, ότι έπια με δυσκυλιότητα, ό,τι θέλεις πέτ. Δικαιολογία να βρω, κύριε πρόεδρε, αφού είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Τα χειροτερά, αγάπη μου, είναι με πελάνη που τη μουρμούρα. Σε παρακαλώ, έβρε μια δικαιολογία να αγαπηθεί. Τι γίνεται, είναι εξαιρετικά θυμωμένος. Τέλος πάντων, δώσ' μου το δεσποινής Ελλάδα. Τον παίρνω. Πάρ' τον, αγάπη. Ναι, κύριε Ομήρου, σε συνδέω με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιμ, 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 Δεσποινής Ελλάδα. Έλα, Γιαννάκη μου, ο Γιαννάκης, ο αντιλαμβάνεστε. Έλα, αγάπη μου, εσύ μέρα να τα πούμε και πεθύμισα σε. Γιαννάκη μου, ας σταματήσεις τη μουρμούρα, να συνεννοηθούμε. Να που γίνε. Τι είπες, αγάπη μου, ότι έκαμε δήλωση ότι να δώσουμε 3 εκατομμύρια της Τουρκίας? Όχι, Γιαννάκη μου, αγάπη μου, είναι η Τουρκία που πρέπει να μας αποζημιώσει για την εισβολή. Όχι εμείς, αγάπη μου, αν πας κανένα ανέκδοτο που σου ελαλούσαν και εσύ, κοίσες τα. Έκαμε. Μα σοβαρό μιλάς. Έκαμε έτσι δήλωση ο Χασίκος. Κλείσε και πιάνω σε πίσω. Χασικουλέτο, εύκυγε ρε στα κανάντα και έκαμε δηλώσεις ότι πρέπει να δώσουμε 3 εκατομμύρια της Τουρκία, ρε. Εγώ να λύει και ένα, να πω ψέματα. Ρε μα πατούσα σε πας το τσάρου, καρέ να τα πει, ρε. Γιατί να μεν τα πω, εγώ πρόεδρε, εφόμαι κανένα. Εφάσαι κανένα, τώρα ρε να σου δείξω εγώ.
Δεσποινής Ελλάδα, πιάν μου σε παρακαλώ τον Ομίρ. Ναι, Γιαννάκη μου, αγάπη μου, εσύ είσαι απόλυτο δίκιο. Έτσι είπε ο Χάσικος. Αλλά εν τα είπε νουλα. Με κοινωνική εργασία που να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Βέβαια, θα στέλνω το Χάσικο μία φορά την εβδομάδα στην Τουρκία, αν θέλουν τι. Ελλάδα, Χάσικουλε, το μα πού πάει, ρε. Δεν μου κάνουν, δεν μου κάναμε ήδη, ρε. Εσπιδείς Ελλάδα, έναν τριπλό σε παρακαλώ. Και πολύ σωστά και σήμερα ότι ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν έχει κάτι, παιδί μου? Ψάχνω να βρω τον πατέρα μου. Ω, κι εγώ το γιο μου. Ναι, αλλά εμένα ο πατέρας μου είναι ο πτωχός. Ω, κι εγώ ο πτωχός είμαι. Ναι, αλλά εμένα ο πατέρας μου είναι ο ξυλουργός. Ω, κοίτα σύμπτωσης, κι εγώ ξυλουργός είμαι. Ναι, αλλά υπάρχει κάτι παράξενο με μένα. Δεν γεννήθηκα με φυσιολογική γένα. Ω, και ο γιος μου δεν γεννήθηκε με φυσιολογική γένα. Πατέρα! Πινόκιο! Lord have mercy. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σήμερα η Ελευθερία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρέσβυρα της οδικής ασφαλείας, διότι το κολλιέ που φοράει θυμίζει φώτα τροχέας. Είσαι πολύ παρατηρητικός όντως. Μα δεν χρειάζεται να την παρατηρήσει. Ενώ φαντασία χρειάζεται. Καλημέρα. Σταύρο, το μόνο που το πορτοκαλί της Ελευθερίας έπρεπε να ήταν στη μέση, ήταν λίγο αντίθετο. Ακριβώς, ήταν λάθος η σειρά. Την επόμενη φορά να το διορθώσουμε. Δεν μπορεί να την πεις πρέσβυρα. Αν πρεσβεύει λαθασμένα σήμα από τη σηματοδότηση, δεν μπορεί. Την αλλάξει κάτι. Θα το διορθώσουμε γιατί μην έχετε παράπονο. Στην επόμενη πάλι θα το φτιάξουμε. Γερόνιμε, ευχάριστες εκπλήξεις ανέμεναν τους υπαλλήλους της ΣΥΤΑ στο Υπουργείο Οικονομικών. Η κυβέρνηση τους ανακοίνωσε ότι όλοι, ναι, όλοι θα μεταφερθούν στη νέα ΣΥΤΑ Limited και με όλα τους τα δικαιώματα. Όχι γιατί έρχονται εκλογές. Όχι, όχι, είναι γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Ού, βέβαια. Ήταν τιμένος Άι Βασίλης ο Υπουργός, ναι. Καλά. Αν έβρουν επενδυτή και δεν τους θέλει. Θα τους μεταθέσουν η επικυβέρνηση στο δημόσιο. Υπάρχουν θέσεις λόγου χάρη στο Υπουργείο Παιδείας, η επικυβέρνηση. Α, να διδάσκω στους μητσούς για τα νέα πακέτα. Σε προσπερνώ. Και υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες με κενά. Οι οδοντιατρικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Α, εντάξει. Τούτον είναι λογικό. Λογικότατο. Που τη ΣΥΤΑ στις οδοντιατρικές υπάρχει λογική. Βεβαίως. Καλημέρα. Τον το δόντι μου επέθανε με που τον πόνο. Πριν το κοιτάξουμε, κύριε, έκαμετε ρίστα αυτό μόντεμ. Είσαι εξαιρετικός. Είπε και για άλλες υπηρεσίες ο Υπουργός. Όπως. Την ιατρικές υπηρεσίες γράφω εδώ, αλλά μην το σχολιάσεις, σε παρακαλώ. Ήντα ξέρω, θα φύγει η Τρόικα. Αποφάσισα να αποχωρήσω από τον συναγερμό και να ανεξαρτητοποιηθώ. Για τον λόγο αυτό προσπάθησα να συναντήσω τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβερόφινεφίτου. Λόγω των πολλαπλών του υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατόν να συναντηθούμε. Αποστέλλοντας την παραίτησή μου με επιστολή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με τηλεομοιότυπο. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην πιο σεξι καμπυλωτή αθλητική εκπομπή, το πίδημα της μπάλας. Μαζί μας σήμερα το ασύλληπτο πυροβόλο των μπάγκων, ο Terminator των αντιπάλων προπονητών, ομάδων και τερματοφυλάκων. Ο ασύλληπτος. Άστα ρε, άστο γλύψε μωρά. Μέχρι πριν λίγο ήσουν με την ανόρθωση, τώρα ξαφνικά έγινες με το Αποελή ρε. Πες κάτι καινούργιο ρε, το μάθαμε το ίδιο τροπάρι.
Μα Τιμούρβου. Άστα αυτά τα χαζά, Τιμούρ και Τιμούρ. Πες κάτι καινούργιο, ρε. Εντάξει, να περάσουμε λοιπόν στο διατάφτα. Ήγγε και η ώρα να σταθείς απέναντι στην παλιά σου ομάδα, την Ανόρθωση, την οποία υπηρέτησες τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και προπονητής. Καλά, ρε Λαμόγιο. Τι πώς νιώθω, ρε. Τι πώς, όπως νιώθει όλος ο καλός ο κόσμος, ρε. Τι ήθελες να παίξουμε με όλους εκτός από την Ανόρθωση. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ρε. Ένα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα, ρε. Εγώ είμαι επαγγελματίας προπονητής, ρε. Μόνο από ΑΕΛ. Η αλήθεια αυτό είναι πολύ ψυχρή απάντηση, αγαπητέ Τιμούρ. Και λείπει γινόντα να το πω. Τι το συνέστημα, ρε. Ω, ναι. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε έναν αγαπητό φίλαθρο που θέλει να παρέμβει. Ναι, παρακαλώ, κύριε, το όνομα σας. Ναι, γεια σας, είμαι ο Χίλιππος Χιλίππου από το Φρέναρος και θέλω να χέσω ένα αίμα σε τούτον που έχει. Μάλιστα, κύριε Φιλίππου από το Φρέναρος, ο αγαπητός Τιμούρ σας ακούει. Ρε Βαρσόκελε, μα να ντρέπεσαι καθόλου ρε, να μου νουν τα ρε ζηλίκια, άκου μόνον από ελ. Ρε, ενήσουνε σου που ορκίζε σου στην Παναγιά του σου μελάμονο να νορχώσει. Τώρα έπιασε τα χοντρά από τον Μανιταρά και κλάσες μας. Καλά ρε, τι ήθελες ρε να πεινάσω ρε. Η ομάδα σου δεν με ήθελε ρε. Εγώ πρέπει να μείνω για πάντα χωρίς δουλειά. Τι μου λες ρε. Εφακές πάσες ρε πόντι από την Ανόρχωση. Ήρθες κολοστίτσιρος και χάβαμε σε άνθρωπο. Δεν έκανες άνθρωπο ρε. Πήγαινε ρε στις πατάτες σου και άφησε μας ήσυχου ρε. Αλλά σας ξέρω σας τα κοκκινοχωρίτες ρε. Και ξέρω και ποιος έβαλε να πεις την εκπομπή να με νευριάσεις. Είναι ο δικηγόρος και οι άλλοι που δεν με ήθελαν στην Ανόρθωση ρε. Άντε ρε. Του άδικε. Τι γελάς ρε χάζω δημοσιογράφε που κάνεις τηλεθέαση εις βάρος μου ρε. Τα ξέρω ρε ότι τα πήρες από την Ανόρθωση και να με κάνεις ρε ζήλι. Άτε ρε, άστα αυτά ρε, άστα αυτά ρε, μη σε πνίξω ρε. Αλλά θα μιλήσω στα γήπεδα ρε, μόνο στα γήπεδα ρε. Λαμόγιο άσχετε, γλύφτη. Με ποιον θρηλυκό ήρωα σχετίζεται η πέτρα του Ρωμιού και ποιος ήταν ο μύθος. Σχετίζεται με τον Διγενή, τον Γρίβα. Τον. Sorry. Ναι, Ακρίτα. Τον Ακρίτα. Μπερδεύτηκε, ναι. Ο Διγενής είχε υπερδυνάμεις. Όταν είχε το πόλεμο μαζί με τους Συριανούς, έχει πιάσει την πέτρα. Και την είχε ρίξει. Συγγνώμη. Σαρακινούς. Εντάξει, συγγνώμη. Άμα! Άμα! Παναγία μου, τι έγινε, αγάπη μου. Θέλω να με βοηθήσει, έφεσαι μου ένα στυλί μου, χαμέ και το βρίσκω. Α, Παναγία μου, πάντως έφερω τίποτε, είδαμε. Γίνεται, ρε μαμά, αφού έκατω μες τα χέρια μου και έφεσαι μου, χαμέ, το βρίσκω τώρα. Καλά, είδες το που σου έπεφτε. Είδα το καλό. Και δαμέ που σου έπιασε. Α, πήρα μα. Τσαβέ. Γιατί το γυρεύκουμε δαμέ. Χαλό, όχι σκοτεινά. Έκρουσε η λάμπα. Εψάχνε να ψάχνω μόνη μου. Ναι, σωστά. Πατάτε σαν την αρτέζαλο σου.